Η ανάκριση του Μινά Θεοδόρου συνεχίστηκε πιεστικά από τον ταγματάρχη Μαγκλή για να ομολογήσει την ενοχή του, αλλά αυτός επέμενε ότι είναι αθώος. Το ίδιο είπε και η γυναίκα του στους αστυνομικούς που πήγαν να ερευνήσουν το σπίτι τους. Και ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, η σπήρα των ιεροκάπηλων ετοίμαζε και οργάνωνε την πρώτη μεγάλη της ληστεία και τον τρόπο της μοιρασιάς. Η περιπέτεια του Θεοδόρου όμως δεν άφησε αδιάφορο το δημοσιογράφο Μαρτέλη. Η σύλληψή του δεν ήταν γι' αυτόν μια είδηση ρουτίνας. Γιατί ο Θεοδόρου του είχε φανεί ειλικρινής όταν τον συνάντησε στη φυλακή. Άρχισε να υποψιάζεται λοιπόν πως η νέα του σύλληψη μπορεί να ήταν παγίδα. Να βόλευε δηλαδή αυτόν που άρπαξε τα κοσμήματα της ληστείας, που εξαιτίας της είχε καταδικαστεί ο Θεοδόρου και είχε μείνει 7 χρόνια στη φυλακή, να τον αποσύρει και πάλι από την κυκλοφορία για να μην τον αναζητήσει. Με αυτή την υποψία, αλλά και κυνηγώντας την αποκλειστικότητα, πήγε ο Μαρτέλης στην ασφάλεια προαστίων και εκεί, αφού είπε τις σκέψεις του στον ταγματάρχη και άκουσε τα στοιχεία και τις απόψεις του για το πολυπλόκαμο τέρας που λέγεται ιεροκαπηλεία, του ζήτησε να του επιτρέψει να μιλήσει για λίγα λεπτά με τον Θεοδόρου. Ο ταγματάρχης του το επέτρεψε και ο Μαρτέλης σχημάτισε την εντύπωση από τα λεγόμενά του ότι είναι αθώος και του υποσχέθηκε να τον βοηθήσει. Κάθεσαι. Πήρα να ετοιμαστείς. Δεν είναι σωστό να σε δουν έτσι.
Καθίστε, κύριε μου. Σας κάλεσα σήμερα εδώ γιατί πρέπει να συζητήσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Η πρώτη δουλειά θα γίνει αύριο βράδυ, στην εκκλησία που θα δείτε τώρα. Η εικόνα που θα πάρουμε είναι αυτή εδώ. Έχει τεράστια αξία. Δεν ξέρω τι ποσό μπορεί να πληρωθεί στο εξωτερικό. Γι' αυτό δεν μπορώ να προϋπολογίσω την τιμή της. Και αυτή θα την πάρουμε αύριο το βράδυ. Ναι, αύριο βράδυ, κόσμο. Αύριο βράδυ. Η εκκλησία προστατεύεται από μια παμπάλαιη πόρτα και μια παμπάλαιη κλειδάρια. Που θα ανοίξει με πολύ προσοχή ο Κώστας χωρίς να αφήσει ίχνη διαρρήξεως πίσω του. Έτσι. Το αντίγραφο το μεταφέρεται εσύ, Κοσμά, ο Κυριάκος και ο Γεράσιμος. Ο Λευτέρης θα πιάσει την πόρτα μήπως ξαφνικά εμφανιστεί κανένας ανεπιθύμητος νεοκόρος. Δεν θα γίνει ανεπιθύμητες φασαρίες. Αν εμφανιστεί κανένας χωροφύλακας, αγροφύλακας, κανένας κυνηγός με καμιά καράβια. Θα τον αντιμετωπίσετε με αυτό εδώ. Είναι ένα αναισθητικό αέριο. Αν δεν τα καταφέρω, τότε θα αναλάβει ο Κυριάκος. Τι δηλαδή θα το σκοτώσει. Άκου Κώστα. Μην ασχολείσαι με το τι θα συμβεί και με ποιον. Κάνε τη δουλίτσα σου, εσύ άνοιξε την πόρτα και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι δουλειά άλλων. Δεν θέλω μπλεξίματα με σκοτωμούς και τα τέτοια. Καταλαβαίνεις. Μια στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος να προδικάζουμε ότι πρέπει να καταφύγουμε στη βία. Κι αν χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα τέτοιο. Γιατί είναι όλες οι λεπτομέρειες κανονισμένες στην εντέλεια. Ο χρόνος της αντικατάστασης θα είναι πάρα πολύ μικρός. Αυτό βέβαια εξαρτηθεί από σένα. Αν ανοίξει σύντομα την πόρτα, τότε ο κίνδυνος περιορίζεται στο ελάχιστο. Και τι θα γίνει στη συνέχεια. Θα επιστρέψουμε εδώ. Θα κομματιάσω την εικόνα σε 8 ίσα μέρη. Και θα πάρει ο καθένας το κομμάτι που του αναλογεί, σύμφωνα με τον κλήρο που θα τραβήξει ο καθένας μόνος του. Αυτό θα γίνει και με τις υπόλοιπες εικόνες. Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε συμφωνήσει. Και βέβαια τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Όλα είναι προετοιμασμένα στην εντέλεια. Ως και δόλωμα ρίξαμε στην αστυνομία για να μας αφήσει να κάνουμε ήσυχους τη δουλειά μας. Και φαίνεται από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα ότι το δόλωμα το δάγκωσε για καλά. Γιατί ψάχνουν να βρουν τους συνεργάτες του Θεοδόρου. Φαίνεται ότι δεν τις διάβασε σε όλες τις εφημερίδες. Γιατί υπάρχει και κάποιος που δεν το δάγκωσε το δόλωμα. Ποιος είναι αυτός. Ένας δημοσιογράφος που λέγεται Μαρτέλης. Διάβασε εδώ. Υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για την ενοχή του Θεοδόρου στην υπόθεση της βαλίτσας με τις εικόνες. Να στην μου σφαίρει, να στον να γράφει. Εμείς θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί και αυτόν. Ας τον να γράφει. Σκεψάρω την έρευνα που θα προτείνω στο μεγάλο. Αποφάσισες να την κάνεις. Είναι κάτι που το ήθελα από καιρό, Χριστίνα. Όχι από καιρό. Αυτό το θέμα άρχισες να το συζητάς από τη στιγμή που πιάσαμε το Θεοδόρο. Το συζητούσα με τον εαυτό μου κάθε φορά που έφτανε στην εφημερίδα μια καινούργια είδηση για αρπαγή εικόνα. Κάθε φορά που γράφαμε απλώς για τη δηλωτή, περιμένοντας την επομένη. Η σύλληψη του Θεοδόρου ήταν απλώς η σπίθα που ξανά άναψε τη φωτιά. Ποια φωτιά? Δεν σε καταλαβαίνω. Ρίξε μια ματιά σε αυτά εδώ τα βιβλία και θα καταλάβεις. Τι είναι αυτό? Το ένα είναι το απόρριτο άλμπουμ της Ιντερπόλ για τις χαμένες εικόνες. Το δεύτερο είναι φωτογραφίες με αρχαιολογικούς θησαυρούς δικούς μας που βρίσκονται στα ξένα μουσεία. Σκάβουν οι χωριάτες στα χωράφια τους, βρίσκουν αρχαία και αρχίζουν τα παζάρια με τους μεσίτες. Μου δίνει, σου δίνω. Μπαίνουν στις εκκλησίες οι αϊτονίχηδες και τις ρημάζουν. Και οι αγορές της Ευρώπης γεμίζουν από δικούς μας θησαυρούς. Οι γκαλερί και τα μουσεία το ίδιο. Φιλοξενούν από μια μικρή μεγάλη Ελλάδα. Αυτά σκοπεύεις να γράψεις?
αυτά. Και τα όσα λένε κάθε τόσο ειδικοί για το πρόβλημα και την αντιμετώπιση του. Ότι η ευθύνη για το χαμό των κοιμηλίων της φυλής μας βαραίνει τον καθένα μας. Καλώντας τον να διαφυλάξει ό,τι μπόρεσαν οι παλιότεροι να φέρουν μέχρι τις μέρες μας. Ο Μαγκλής υποσχέθηκε να μου δώσει στοιχεία. Ο Θεοδόρου μου μίλησε για κατάδικους που ξέρουν πολλά για τους αγεμπόρους. Ναι, μου λες, παρακαλώ. Εσύ τι πιστεύεις τελικά για τον Θεοδόρου? Είναι ένοχος ή αθώος? Αυτή τη φορά, Χριστίνα, πρέπει να είναι αθώος. Ο τρόπος που έγινε η σύλληψή του, οι αρχαιολογικοί θησαυροί που του φόρτωσαν, φανερώνουν πως πίσω από αυτόν πρέπει να βρίσκεται σπήρα ολόκληρη. Ρίξε μια ματιά, σε παρακαλώ, να δεις. Είναι κανείς από το δικαστικό εδώ? Τι τους θέλεις? Αύριο το μεσημέρι θα πάνε το Θεοδόρο στον εισαγγελέα και θέλω να μάθω τι θα απογίνει. Γιατί δεν πας εσύ ως εκεί? Γιατί έχω άλλη δουλειά εγώ. Έλα, πήγαινε να δεις. Έλα, επιτέλους, Χριστιανέ μου, παντεύουνε μεσάνυχτα. Είχα δουλειά. Το παιδί κοιμήθηκε? Όχι, θα περίμενε εσένα. Να σου ετοιμάσω να φας? Δεν πεινάω. Να μη σου ετοιμάσω δηλαδή? Βάλε μια βουτιά. Μπορείς να μου πεις επιτέλους τι σου συμβαίνει τελευταία και είσαι έτσι? Θα στα πω. Όλα θα στα πω για να ξέρεις τι σου γίνεται. Να είσαι προετοιμασμένη. Προετοιμασμένη? Για τι πράγμα? Για αυτό που θα κάνω. Ξέρω βέβαια τι θα πεις, αλλά σε προειδοποιώ ότι είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω και τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει. Μα γιατί μου τα λες όλα αυτά? Τι σκοπεύεις να κάνεις? Να πάρω 15 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια? Ναι. Πώς? Με ποιο τρόπο? Αύριο βράδυ τέτοια ώρα θα ανοίξω μια εκκλησία και θα κλέψουμε εικόνες. Έλα, Παναγία. Μην κάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Χριστός και Παναγία, πώς τα τρελάθηκες? Ακού τα σούλα. Τα χρειαζόμαστε αυτά τα λεφτά και θα τα πάρω. Και θες να ξέρεις, την έχω ξανακάνει κι άλλη φορά αυτή τη δουλειά και δεν σου είπα τίποτα. Πώς νομίζεις ότι τα φέρναμε βόλτα τόσο καιρό, ε? Με τι αγοράσαμε το αυτοκίνητο και έχουμε και 5 δεκάρες στην άκρη μας. Με το κλειδαράδικο, περιμένοντας ποιος αφηρημένος θα ξεχάσει τα κλειδιά του ή ποιος θα τα χάσει για να οικονομήσω 50 και 100 φράγκα.
Γιατί δεν μου είπες τίποτα. Καλά, γιατί μου το έκρυψες. Γιατί δεν ήθελα να σε στεναχωρέσω. Τώρα γιατί μου το είπες. Γιατί η δουλειά είναι μεγάλη. Δεν φοβάσαι να σε πιάσουν. Δεν πρόκειται να με πιάσουν. Πώς το ξέρεις. Πώς είσαι τόσο βέβαιος. Δεν σκέφτεσαι, ήθελα να ξέρω. Τι ζωή θα κάνω εγώ και το παιδί άμα σε πιάσουν και σε κλείσουν στη φυλακή. Τη ρετσινιά που θα φορτώσει το γιο σου έχοντας πατέρα έναν αγιοχθήτη. Όλα τα σκέφτομαι, γυναίκα. Και αν θες να ξέρεις, δεν το κάνω για μας, αλλά για το παιδί. Για να ζήσει σαν άνθρωπος και όχι να κυνηγάει το μεροκάματο με το τουφέκι. Θέλω να του δημιουργήσω τις κατάλληλες προϋποθέσεις, το σωστό περιβάλλον, τα σωστά σχολεία. Κλέβοντας εκκλησίες. Ήξερα ότι είσαι άθλιος, αλλά ότι θα έφτανες μέχρι εκεί. Σταμάτασε, παρακαλώ. Δεν πρόκειται να σταματήσω. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω με ποιους έχεις μπλέξει. Εκείνο που ξέρω να πω είναι... Σε παρακαλώ, Κώστα μου, σε παρακαλώ. Πρέπει να το ξανασκεφτείς. Είναι η πιο σίγουρη η δουλειά, γυναίκα. Τα μοναστήρια και οι εκκλησίες δεν είναι τράπεζες. Δεν έχουν ατσάλινα χρηματοκιβώτια και συστήματα ασφαλείας. Ούτε οπλισμένους φρουρούς να τις φυλάνε. Τα ξοκλήσια είναι γεμάτα εικόνες που κάνουν ολόκληρη περιουσία. Τα ξοκλήσια είναι γεμάτα από εικόνες για να τις προσκυνάνε οι πιστοί. Και να τις κλέβουν οι ξύπνοι, αυτοί που τα πιάνουν για τα καλά. Γιατί εγώ ως τα τώρα ήμουν ακορόιδο. Αλλά αποφάσισα να αλλάξω. Θα γίνω ξύπνιος. Θα τα πάρω αυτά τα 15 εκατομμύρια, ο κόσμος να χαλάσει. Ίσως και λόγια μικροαστικά. Και ούτε αυτό που θέλω είναι αγάπες κι άλλα φοβέρα. Σου βγάζω το καπέλο, αν το θελήσεις κι έρθεις να με βρεις. Κι αν τύχει κι εγώ θέλω, τότε θα πρέπει να ξέρεις να με προκαλείς. Σε γυρεύω, ψάχνω να σε βρω, δεν υπάρχεις. Πόσο είναι βαρετό, μα αξίζει και να αντιστάθω. Δεν μπορώ. Είναι βαρετό, μα αξίζει και να αντισταθώ. Δεν μπορώ. Τι διάολο έγινε απόψε. Είναι πολύ φορτωμένη η ατμόσφαιρα. Τι θέλεις να γίνει. Μόλις του είπα ότι θα φεύγω και δεν θα κάνω κοσομασιόν, άρχισε να γκρινιάζει. Έννοια σου και δεν θα γκρινιάζει για πολύ ακόμα. Γιατί, βρήκες τρόπο να τον σταματήσεις.
Αύριο βράδυ δεν θα έρθω να σε πάρω. Γιατί σου μίλησε και σένα? Δεν τολμάει. Τότε γιατί δεν θα έρθεις? Έχω δουλειά. Μπα. Τι είδους δουλειά? Αυτή που ξέρεις. Αποφασίστηκε? Δεν θα έρθω. Τότε περίμενε με να αλλάξω. Να πάμε κάπου να τα πούμε πιο ήσυχα, εντάξει? Κάθε βράδυ ο τύπος και όταν αρχίσουμε. Γιατί σε ενδιαφέρει? Εμένα καθόλου. Άλλο με ενδιαφέρει. Και κάτι μου λέει πως θα έχεις ιστορίες. Να, ώστε αυτός έβαλε να μου ανοίξει την κουβέντα. Πες λοιπόν στο αξιολάτρευτο το αφεντικό μας ότι θα έρχεται να με παίρνει κάθε βράδυ και αν του αρέσει. Αν δεν του αρέσει, ας βρει άλλη. Εγώ κοσομασιών δεν κάνω. Μη μου πεις πως τον αγάπησες κιόλας. Γιατί? Σου φαίνεται παράξενο? Μάλλον. Εκτός κι αν βρήκε πετρέλαιο στο μπάνιο του ή έπεσε στη χρυσοφόρα φλέβακα μιας χρειάς οικονομημένης. Μάλλον έτσι εξηγείται το φρενάρισμα της κονσομανσιών. Ό,τι και να μου πεις, Χρυσό μου, δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Σταμάτα λοιπόν την κουβέντα, αν δεν θέλεις να τσακωθούμε. Είμαι φτιαγμένη από την ώρα που έχω έρθει, εντάξει? Λοιπόν, είναι για αύριο το βράδυ. Ναι, Μάρθα. Για αύριο το βράδυ. Και δεν μου λες, σε παρακαλώ, σκέφτηκες τι θα κάνεις με το μερίδιο που θα πάρεις? Είναι πολλά τα λεφτά. Θα περιμένω πρώτα να τα πάρω. Είναι νωρίς για να κάνω σχέδιο. Κι όμως, αγάπη, το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή μας είναι να κάνουμε σχέδια και όνειρα. Μπορεί να μην πραγματοποιούνται ποτέ. Αισθάνεσαι όμορφα όμως όταν ονειρεύεσαι. Και ακόμη πιο όμορφα όταν τα όνειρα πραγματοποιούνται. Θέλεις να σου πω το πρώτο όνειρο που θα πραγματοποιήσεις? Για λέγε. Λοιπόν, θα αγοράσεις ένα ακριβό αμάξι από εκείνα που σ' αρέσουν. Είσαι τέλειος οδηγός. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πάρεις ένα γρήγορο αυτοκίνητο από αυτά που ξετρελαίνουν και εμένα. Ε? Έπεσες έξω, αγάπη μου. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να σε τραβήξω από αυτή τη δουλειά. Έπειτα να αγοράσω δικό σου αυτοκίνητο. Ένα κορίτσι σαν και σένα δεν πρέπει να πάει στην κόλαση με τα πόδια. Λευτέρη. Σοβαρά μιλάς? Ναι, Μάρθα. Και ίσως αργότερα παντρευτούμε. Θα ήθελες να με παντρευτείς? Μα και βέβαια, αγάπη μου. Αν πάει καλά η αυριανή δουλειά. Αν πάει καλά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην πάει? Όχι βέβαια, αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο τα λένε. 15 εκατομμύρια είναι αυτά. Δεν τα κερδίζει κανείς χωρίς να υδρώσει λιγάκι. Έπειτα, από ό,τι μου είπες, είναι πολύ καλά οργανωμένη δουλειά. Μέχρι και δόλωμα έριξε στην αστυνομία για να τους παραπλανήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Και από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες, αύριο τον πάνε στον ανακριτή.
λέγεσαι Μινάς Θεοδόρου. Μάλιστα. Του Αριστίδη και της Ελένης. Μάλιστα. Από ό,τι διάβασα στο φακελό σου, έχεις καταδικαστεί παλαιότερα και έχεις μείνει 7 χρόνια φυλακή. Σωστά διαβάσατε. Κάθισε. Τι να σου πω τώρα, να βάλεις το χέρι σου στο Ευαγγέλιο και να ορκιστείς όταν το απλώνεις αδίσταχτα και κλέβεις εικόνες. Δεν τις έκλεψα εγώ, κύριε Ανακριτά. Βρέθηκαν στο αυτοκίνητό σου όμως. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Ποια στιγμή? Που πήρα εκείνη την κοπέλα. Δεν την όρσες? Όχι. Και ούτε ήξερες τι είχε μέσα η βαλίτσα? Όχι βέβαια. Ακούσέ με προσεκτικά, Θεοδόρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο έμπλεξε με τους ιερόσυλους, θα σου δώσω μια συμβουλή. Να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου τώρα, όσο είναι ακόμα νωρίς. Να μας βοηθήσεις να τους πιάσουμε πριν βγάλουν τις εικόνες από την Ελλάδα. Και να είσαι σίγουρος ότι ο νόμος θα αναγνωρίσει τη μεταμελιά σου και θα φανεί επίκης. Κατάλαβες, Θεοδόρο? Κατάλαβα. Λοιπόν, είσαι ή δεν είσαι ένοχος? Είμαι αθώος, κύριε Ανακριτά. Τορκίζομαι στο Θεό. Άφησε το Θεό ήσυχο. Αρκετά τον έχετε ξεφτελήσει. Τον κάνατε είδος συναλλαγής στα παζάρια. Μπαίνετε μέσα στις εκκλησίες και τις λελατείτε αδίστακτα. Και αρπάζετε ό,τι βρίσκεται μπροστά σας. Άμφια, τελετουργικά σκέπη, βυζαντινά χειρόγραφα. Ό,τι πιο ιερότερο υπάρχει. Χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό. Αφαιρείτε το κάθε τι που θα μπορούσε να πουληθεί και το κατατάτε λία των εμπόρων και των αρτελίνων. Είσαι άξιος κάθε μοφής και κάθε τιμωρίας, Θεοδόρου. Κάτι τέτοιοι σαν και σένα θα έπρεπε να δικάζονται όχι για αρχαιοκαπηλεία και ιεροκαπηλεία, αλλά για προδοσία της χώρας. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Ο πελάτης μου ανακρίθηκε 24 ώρες και δρομολόγησε καμία ανάμειξη ή την παραμικρή ενοχή στην υπόθεση αυτή. Είναι γνωστή η ταυτική, κύριε συνήγορε. Γι' αυτό και το πρόσωπο της ιεροκαπηλείας είναι πάντα σκοτεινό και ανεξερεύνητο. Και το μόνο που μένει είναι να μαντέψει κανείς τις πραγματικές του διαστάσεις. Σύμφωνοι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση. Έχω πολλά χρόνια με αυτή την ιστορία, κύριε συνήγορε. Την έχω ερευνήσει σε βάθος. Γι' αυτό αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου, σας παρακαλώ. Είναι πελάτη σας, το καταλαβαίνω. Πρέπει όμως κάποτε να νιώσουμε όλοι τις ευθύνες μας για αυτόν τον τόπο. Και την αξία που έχει το κάθε τι για το μέλλον της φυλής μας, που έμεινε ως τις μέρες μας σαν εθνική κληρονομιά. Να σταματήσουμε το σκόρπισμα στους τέσσερους ανέμους αυτών που μιλάνε για τις ρίζες μας και την καταγωγή μας. Έτσι είναι, Θεοδόρο. Γι' αυτό σε παρακαλώ να πεις την αλήθεια. Γιατί και τούτη τη στιγμή που μιλάμε, ποιος ξέρει πόσα μουσεία και πόσες εκκλησίες δεν γυρίζουν σαν αίμονες ιδέες και δεν είναι μελλοντικοί στόχοι στο μυαλό των αρχαιοκάπηλων. Σας παρακαλώ και θα σας ευγνωμονώ σε όλη μου τη ζωή. Αυτή τη φορά δεν είναι ένοχος. Η
εφημερίδες βέβαια γράφουν πως όλα τα στοιχεία είναι εις βάρος του. Μπορεί, αλλά αυτός δεν είναι ένοχος. Τον είδατε καθόλου? Ναι. Μ' άφησε για λίγα λεπτά κάποιος ταγματάρχης Μαγκλής. Και τι σας είπε? Ότι είναι αθώος. Κυρία Θεοδόρου, συγγνώμη, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, όχι και τόσο διακριτική. Σας ακούω. Είσαστε σίγουροι για την αθωότητα του άντρα σας? Αν διστάζετε να μου δώσετε μια κατηγορηματική απάντηση, είπα να πει πως δεν είσαστε απόλυτα σίγουροι. Όχι, για το όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λέτε? Θα μπορούσα να αμφιβάλλω ακόμα και για τον ίδιο μου τον εαυτό αυτή τη φορά, αλλά ποτέ για εκείνον. Εγώ ξέρω τι τράβηξε τόσα χρόνια στη φυλακή. Μου είπε πράγματα φρικτά, κυρία Μαρτέλη. Εφιαλτικά. Δεν μπορεί λοιπόν να ξανάμπλεξε ξαφνικά και μάλιστα με εικόνες. Όχι, 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 είναι αδύνατον, χίλιες φορές όχι. Ο Μινάς μπορεί να άμπλεξε με παλιοπαρέες στο παρελθόν, να φυλακίστηκε, να παρασύρθηκε, αλλά ήταν πάντα θεοφοβούμενος. Δεν μπορεί λοιπόν να έκανε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θεοδόρου. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να λέγαμε πιο πολλά, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Σας καταλαβαίνω. Γεια σας λοιπόν και καλό κουράγιο. Μήπως έκανα και τίποτα άλλο όλα αυτά τα χρόνια. Χαίρετε, κυρία. Να πάτε στο καλό. Βάλτε και εσείς τις φόρμες σας. Εγώ πάω, ε. Καλή επιτυχία. Εντάξει, πόρτα. Μπράβο, Κώστα. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Κατεβάστε το αντίγραφο.